Αδύνατη είναι η πρόσβαση των ΑΜΕΑ στη στέγη του Φουρίου Κούλε, όπου οι επισκέπτες ξαναγούνται στο μνημείο και απολαμβάνουν τη θέα στον αιτικό λιμάνι του Ηρακλείου, καθώς η υποδομή για τα άτομα με αναπηρία δεν έχει συντηρηθεί. Η αδιαφορία σ' όλο της το μεγαλείο, καθώς η επίμαχη υποδομή δεν λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο. Δυστυχώς, ενώ έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος, δεν έχουν ενδιαφερθεί να το φτιάξουν αυτό. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι αποσπέλαστο ο χώρος αυτός, αποσπέλαστος για τα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία, τα οποία κινούνται με αμυξίδιο. Είμαστε στο 2022 και δεν επιτρέπονται να μην φτιάχνονται ορισμένα πράγματα τα οποία έχει το αναπηρικό κίνημα ανάγκη. Και θα θέλανε να βλέπουν τον Κούλε, να πάνε να τον εδούν, να βγουν απάνω, να θυμηθούν πολλά πράγματα και να μην λειτουργάει αυτό το αναβατόριο που μέσα στους τουρίστες δεν υπάρχουν, να πούμε, όλοι να έχουν ζωντανά τα πόδια τους και να μπορούν να περπατάνε. Υπάρχουν και άτομα τα οποία είναι με αναπηρία. Αυτοί πώς θα βγούνε? Από πέρυσι το αναβατόριο δεν λειτουργεί για τις ανάγκες πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία, γεγονός που έχει πυροδοτήσει σφοδρές αντιδράσεις στις τάξεις των ατόμων με κινητικά προβλήματα, καθώς αποκόπτονται από σημεία πολιτισμού και μάλιστα σε μια πόλη η οποία είναι συνδεδεμένη με την ιστορία και τον πολιτισμό. Όντως, πραγματικά είναι μια διαφορία και πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα, διότι είμαστε ανάπηροι άνθρωποι, είμαστε αμαία. Και οπωσδήποτε ορισμένες φορές δεν μπορούμε να εξυπηρετηθούμε διαφορετικά και αυτά πρέπει να φτιάχνονται για αυτό το σκοπό. Υπάρχει η προσβασιμότητα μέχρι την είσοδο του Κούλε και μπράβο τους που το φτιάξανε, αλλά νομίζω ότι είναι άδωρο αυτό το πράγμα να πηγαίνει ένα άτομο το οποίο έρχεται μάλιστα από το εξωτερικό να φτάνει μέχρι την είσοδο και να μπορεί να ανέβει πάνω. Είναι απαράδεκτο. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που το Υπουργείο Πολιτισμού τονίζει ότι αποτελεί προτεραιότητα η διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης σε μνημεία πρώτης γραμμής και σε τουριστικούς προορισμούς υψηλής επισκεψιμότητας. Εγώ μπορώ να ρωτήσω και τις υπηρεσίες, τις δικές μας, τις τεχνικές υπηρεσίες, μήπως μπορέσουν αυτοί να βοηθήσουν τόσο ώστε να αποκατασταθεί η ζημιά, γιατί πραγματικά είναι λίγο έτσι δύσκολο να πιστέψω ότι οι άνθρωποι αμαία που επισκέπτονται τότε το χώρο δεν μπορούν να ανέβουν πάνω στο Κούλε. Ό,τι έχει να κάνει με τον Κούλε είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού, μάλλον της Υπηρεσίας Αρχαιοτήτων. Αν αυτό το τμήμα έχει λιγάκι φιλότιμο, ας διαθέσουν 5 φράγκα από αυτά που μαζεύουν, που είναι πάρα πολλά εκατομμύρια, να συντηρήσετε, βρε αθεόφοβοι, αυτό το μηχάνημα. Ακόμη και στο ανάκτορο της Κνωσού, τα άτομα με κινητικά προβλήματα έχουν πρόσβαση στο 50% του αρχαιολογικού χώρου, ενώ και στον αρχαιολογικό χώρο των Μαλίων δεν υπάρχει ειδικός διάδρομος για τα αναπηρικά αμαξίδια, όπως υποστηρίζουν ξεναγοί, οι οποίοι αναδεικνύουν τα κακό κείμενα, χωρίς όμως αποτέλεσμα.